Η Παγκόσμια Μέρα Αλσχάιμερ έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση τη κοινή νόμη για την νόσο αλλά και την αφύπνιση και την ενεργοποίηση τη πολιτεία ο όρο Άνια αφορά στην έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, καταρχήν τη μνήμη και ακολούθω του λόγου τη κρίση και συνολικά τη προσωπικότητα. Η Άνια είναι το σύνδρομο κατά το οποίο τα άτομα αντιμετωπίζουν κυρίω προβλήματα μνήμη, αλλά και του λόγου τη προσοχή, του προσανατολισμού, τη συμπεριφορά καθώ και τη ισορροπία και τη βάδιση. Η Άνια αποτελεί σημαντικό ζήτημα τη δημόσια υγεία. Εκτιμάται δε ότι μέχρι το 2050 ο αριθμό των ατόμων με Άνια θα φτάσει σε 131,5 εκατομμύρια παγκοσμίω. Το σύνδρομο τη Άνια έχει πολλέ αιτίε και βάσει μελετών η πλέον συχνότερη σε ποσοστό 60-70% είναι η νόση η νόσο Αλσχάιμερ αποτελεί μείζον ιατρικό κοινωνικό πρόβλημα για τι ανεπτυγμένε κοινωνίε. Είναι νευροεκφυλιστική νόσο του κεντρικού νευρικού συστήματο, που χαρακτηρίζεται στην ήπια μορφή τη από απώλεια τη μνήμη και περιορισμό των υπόλοιπων νοητικών λειτουργιών του κεφάλου και είναι προοδευτική και μία αναστρέψη προ το παρόν. Χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση των εγκέφαλων παθολογικών πρωτεϊνών, β' αμυλοειδού και τ' πρωτενε προκαλούν εκφύλιση των ευρώνων με αποτέλεσμα την έκπτωση διανοητικών ικανοτήτων. Εκλειδώνεται συνήθω σε άτομα ηλικίε άνω των 65 ετών, σπάνια σε ηλικίε 50-65, ενώ είναι σπανιότερε σε ηλικίε μικρότερε των 50 ετών. Στι μέρε μα υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ρόλο τη σωματική άσκηση ω θεραπευτική στρατηγική αντιμετώπιση των ατόμων με νόσο του Αλσχάιμερ. Τα τελευταία χρόνια πληθώρα μελετών σχετικό με την νόσο Αλσχάιμερ και την άσκηση έχουν αναδείξει ότι η συστηματική άσκηση μέσω ποικίλων μηχανισμών προάγει την εγκεφαλική λειτουργία, διατηρώντα και βελτιώνοντα τι γνωστικέ λειτουργίε του λόγου, τη μνήμη και τη προσοχή. Η σωματική άσκηση μπορεί να μειώσει τη συχνότητα εμφάνιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών και ειδικότερα τη νόσου Αλσχάιμερ. Τα αυξημένα επίπεδα φυσική δραστηριότητα προστατεύουν σημαντικά 38% από τη μείωση τη γνωστική ικανότητα, ενώ η χαμηλό με τρίο επίπεδο άσκηση παρουσιάζει επίση σημαντική προστασία 35% έναν των γνωστικών ελλημάτων. Η αρόβη άσκηση σχετίζεται με τη βελτιωμένη απόδοση μνήμη και τη μειωμένη ατροφία του υπόκαμπου, γεγονό που υποδηλώνει ότι τα καρδιοαναπνευστικά ωφέλη τη φυσική κατάσταση μπορεί να είναι σημαντικά σε ανάπτυξη του εγκεφάλου, μείωση τη ατροφία του υπόκαμπου. Η Φαίνεται να βελτιώνει τη ροή αίματο στον εγκέφαλο, να αυξάνει τον όγκο του υπόκαπου και να βελτιώνει την ευρογένεση. Η αερόβια άσκηση είναι παρέμβαση χαμηλού κόστου και κινδύνου και βελτιώνει την ποιότητα ζωή των ασθενών. Η αεροβιάσει μεταβάλλει τη διαδικασία τη νόσου Αλσχάιμερ και αυτό έχει τεράστια θετική επίπτωση στη δημόσια υγεία. Η θεραπευτική άσκηση είναι από τι πιο ελπιδοφόρε στρατηγικέ βελτίωση τη νοστική λειτουργία, τη φυσική κατάσταση και τη λειτουργική ανεξαρτησία του ασθενή και επιβραδύνει την πρόοδο τη νόσου. Επίση, η θεραπευτική άσκηση καθυστερεί αναστρέφει τη μυϊκή απώλεια που συχνά σχετίζεται με προχωρημένα στάδια τη νόσου. Μειώνει το κίνδυνο πτώσεων, ενώ επίση βελτιώνει τη διάθεση και τα συμπτώματα κατάθλιψη, μειώντα ταυτόχρονα και τα προβλήματα συμπεριφορά σε άτομα με προχωρημένη νόσο. Ακόμη και οι ασθενεί με προχωρημένη νόσο Αλσχάιμερ θα πρέπει να ασκούνται τακτικά για την επιβράδυνση τη φθήνουσα πορεία τη γνωστική αλλά και τη σωματική λειτουργικότητα. Οι γενικέ στάσει για την πρόληψη, διαχείριση και τη βελτίωση τη νόσου Αλσχάιμερ είναι αερόβια άσκηση, ασκήσει αντιστάσει και ασκήσει ελαστικότητα στι μεγάλε μικρέ ομάδε καθώ και ασκήσει ισορροπία 2-3 φορέ τη βδομάδα για 20-60 λεπτά. Οι εξατομικευμένε στάσει για την πρόληψη και τη διαχείριση νόσου Αλσχάιμερ μέσα από ένα θεραπευτικό πρόγραμμα άσκηση πρέπει να δίνονται μόνο από φυσικοθεραπευτέ.